Καλό απόγευμα κύριε Ζουριδάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα και... καλά. Όλα καλά, αισιόδοξα κύριε Ζουριδάκη. Πρέπει να πω ότι μέσα σε καιρούς κρίσης τολμάμε και κάνουμε και νέο επιχειρήν. Έτσι δεν είναι, δεν τα είπαμε όλο το καλοκαίρι, αλλά θα ήθελα λίγο έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Νομίζω ότι κάνατε μια νέα επιχείρηση στον Ιδρύ, τα παιδιά σας, αν δεν κάνω λάθος. Ο γιος σας. Μάλιστα. Χαίρομαι για αυτό, πρέπει να σας πω κύριε Ζουριδάκη, γιατί κόντρα στο ρεύμα που θέλει οι νέοι να φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη τύχη, επενδύουν νέοι άνθρωποι στον τόπο τους και κάνουν, βεβαίως, δίνουν έτσι μια προοπτική. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εντάξει, τον βοήθησα και εγώ όσο μπορούσα, αλλά ο στόχος μας είναι να κρατήσουμε τα παιδιά μας κοντά μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτός είναι ο στόχος, να μην φεύγουν όλα τα παιδιά και να ξενιτεύονται. Κάθε πατέρας, κάθε μάνα θέλει τα παιδιά της να είναι κοντά. Κύριε Ζουριδάκη, και αν δεν είχαμε βεβαίως. Σωστό, και αν δεν είχαμε τη στήριξη των γονιών μας, πλέον ό,τι όπως είναι η κατάσταση, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί κακά τα ψέματα, η οικογένεια και οι παλιότερες γενιές στηρίζουν αυτή τη στιγμή τους νέους, οι οποίοι έχουν γυρίσει σε επίπεδα τραχικά όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες. Κακά τα ψέματα. Αυτό μας έχει σώσει στην Ελλάδα, η οικογένεια. Η οικογένεια έχει στηρίξει. Και αυτό από αυτά τα 5 χρόνια, 6 χρόνια της λιτότητας που ζούμε, πραγματικά η οικογένεια. Η όλη λέξη οικογένεια έχει στηρίξει τα πάντα. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Ενώ άλλα κράτη δυστυχώς δεν το έχουν αυτό. Δυστυχώς. Κύριε Ζουριδάκη, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να πάμε λίγο στο εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν νικηφόρο για τη Λευκάδα. Σημειώθηκε, παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε τα ποσοστά του σε πανελλαδικό επίπεδο, έγινε μία ανατροπή στη μονοεδρική. Δηλαδή, γαλάζια σημαία με τον κύριο Καβαδά στο τιμόνι πλέον. Ήταν αναμενόμενο, πιστεύετε? Δηλαδή, ο κύριος Καβαδάς στις εκλογές του Ιανουαρίου είχε μειώσει την απόσταση. Είχε 100 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, διαφορά με τον κύριο Γρηγόρη. Το πιστεύετε? Όχι, όχι 100, χίλιους. Χίλιους, συγγνώμη. Χίλιους ψήφους. Συνολικά το κόμμα, μάλιστα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το κόμμα, ναι, χίλιους ψήφους. Πιστεύετε ότι ήταν κάτι αναμενόμενο? Καταρχήν, να ευχηθώ στον καινούριο βουλευτή τα συγχαρητήριά μου. Και του εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, γιατί είμαστε και από το ίδιο, την ίδια ομάδα του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμπορευτήκαμε το Θανάση τα τελευταία χρόνια μαζί, παρότι από άλλους χώρους. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Ολόψυχα πραγματικά του εύχομαι να πετύχει στο έργο του. Είναι ένα παιδί που θα αγωνιστεί για τη Λευκάδα. Προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρει τα πράγματα της Λευκάδος, τα γνωρίζει, έχει ο ίδιος άποψη. Και ευελπιστώ πως πραγματικά θα προσφέρει ό,τι μπορεί, θα δώσει για το καλό της Λευκάδος και του Μεγανησίου και του Καστού και του Καλάμου. Γιατί δεν είμαστε μόνο η Λευκάδα, Βεβαίως. Είναι και το Μεγανήσι, είναι και ο Καστός και ο Κάλαμος. Αυτό σαν ευχές, το φίλο μου το Θανάση, πραγματικά ήταν μια μεγάλη επιτυχία του. Δικαιώθηκε. Ήταν ρίσκο το Γενάρη να μπει στο ψηφοδέλτιο που τότε κανένας δεν έμπαινε. Αλλά εμείς οι φίλοι τον παροτρύναμε τότε και ο στόχος πραγματικά τότε ήταν να βγει πρώτος στους σταυρούς. Δηλαδή να πάει καλά και αυτός προσωπικά και η Νέα Δημοκρατία στο νομό. Πράγμα που έγινε πραγματικά και αυτός πάρα πολύ καλά πήγε τότε το Γενάρη. Πολλοί φίλοι το συμβούλευαν να μην μπει, να μην ασχοληθεί. Εγώ προσωπικά και κάποιοι άλλοι φίλοι το επιμέναμε να μπει και να αγωνιστεί. Πιστεύω δικαιωθήκαμε στην πρόβλεψη αυτή. Φτάσαμε τώρα στις εκλογές αυτές του Σεπτεμβρίου. Εγώ έλεγα από την αρχή θα είναι ένα ντέρμπι. Ναι. Λευκάδα. Γιατί εδώ στο νησί μας αυτά τους 7 μήνες που γινήκαν πανελλαδικά επηρέασαν κάποια πράγματα. Το δημοψήφισμα, τα capital control, οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, τον επιχειρηματικό κόσμο γενικά τον επηρέασε. Ναι. Η Λευκάδα, όπως ξέρεις, Παναγιώτη μου, είναι ένα τουριστικό μέρος. Είμαστε ένα μέρος χαρά Θεού. Έχει πολλούς επιχειρηματίες, νοικοκυρέους που όλα αυτά πραγματικά και ευτυχώς που έχουμε τον τουρισμό, γιατί είμαστε σε ένα καλό οικονομικό επίπεδο, πιστεύω, η Λευκάδα. Και φίλοι που έρχονται από αστικά κέντρα μου λένε ζείτε μια άλλη πραγματικότητα εδώ στη Λευκάδα. Και αυτό το οφείλουμε στον τουρισμό, που είναι η ναυαρχίδα, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου ασχολείται με τον τουρισμό. Με τα παράπλευρα επαγγέλματα που λόγω του τουρισμού δουλεύουν παιδιά, έχουμε κρατήσει τους νέους μας κοντά στη Λευκάδα. Δεν έχουν φύγει οι νέοι μας, βρίσκουν δουλειά.
Είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω, κύριε Ζουριδάκη, πήγε καλά. Αν σκεφτείτε το τι βιώσαμε το καλοκαίρι με δημοψηφίσματα, με capital control, η εκτίμηση, επειδή καταλαβαίνετε και εμείς δουλεύουμε με τα καταστήματα της Λευκάδας και όλα λόγω της ιδιότητας του ραδιοφωνικού σταθμού, νομίζω ότι άντεξε η αγορά. Δηλαδή, αν δεν είχαμε αυτή την πολιτική επικαιρότητα, πιστεύω ότι θα υπήρχε μια εκτόξευση. Πιστεύω. Έτσι. Δεν ξεκινήσαμε καλά το Μάιο. Μετά ισορρόπησε το πράγμα. Πάνω πριν να ξεκινήσει ήταν το δημοψήφισμα. Μετά μας επηρεάσαν, εγώ πιστεύω, με τους Έλληνες τα capital control το πρώτο δεκαμεθήμερο του Ιουλίου. Αλλά γενικά θεωρώ η χρονιά θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Από ό,τι ακούω για φίλους που ασχολούνται με τον τουρισμό, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και να ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτό το μέρος που λέγεται Λευκάδα. Εγώ αυτό εκτιμώ. Βέβαια. Τώρα να γυρίσουμε τις εκλογές. Αυτό πιστεύω τον ευνόησε. Τον ευνόησε λίγο. Τον ευνόησε και η αποχή τον ευνόησε. Και η δημοκρατική και η λαϊκή ενότητα τον ευνόησε, πιστεύετε. Ναι, και εκεί το πραγματικά εγώ δεν εκτιμούσα πως θα πάει 460 σταυρούς κάπου εκεί νομίζω πήγε. Εκεί πήγε, ναι. Νόμιζα για λιγότερους, γιατί στο τέλος δεν υπήρχε συσπήρωση αυτή που ο αέρας που είχε στην αρχή η λαϊκή ενότητα. Όσο πλησιάζανε εκλογές από φίλους, άκουγα διαρροές, αλλά τελικά κράτησε. Βέβαια, οι 460, φανταστείτε, 1000 σταυροί κατεβήκανε μάλλον στους 560. Ναι. Η αποχή τον ευνόησε, γιατί αυτοί που δεν ήρθαν να ψηφίσουν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πολλές δυνάμεις. Ναι. Ενώ η Νέα Δημοκρατία κράτησε τις δυνάμεις της, τη Λευκάδα, και σε κάποια μέρη αύξησε. Ναι. Ο Δήμος, τη νίκη του Θανάση την έδωσε ο Δήμος Ελωμένου, έχει 400 σταυρούς διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, και ο Δήμος Απολωνίων. Εκεί υπάρχουν οι διαφορές, είναι περίπου 620 ψήφια διαφορά. Σε όλα τα άλλα χάνει, αλλά το χάσιμο του κρατάει τελικά την νίκη με 180 ψήφους. Μάλιστα. Έκανε ένα καλό προεκλογικό αγώνα, έκανε λίγα λάθη. Ο προεκλογικός αγώνας στηρίχτηκε σε κάποια πράγματα. Τα εφάρμοσε, τα δούλεψε και κατάφερε και κέρδισε. Ο κόσμος είναι αγαπητός, ψηφίζεται από όλα τα στρώματα. Είναι ένα προτέρημα του Θανάση. Δηλαδή ψηφιζόταν ο Θανάσης από όλες τις παρατάξεις. Ναι, ναι. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την προσωπικότητά του, με το γεγονός ότι είναι ένας πετυχημένος στη δουλειά του και γνώριμος και γνωστός, και νομίζω το χαμηλό προφίλ που κρατούσε και επέλεξε να κρατήσει, διότι πρέπει να σας πω, κύριε Ζουριδάκη, τώρα μια που έχουν απομακρυνθεί εκλογές, ότι υπήρχε και ένα παρασκήνιο όσον αφορά το ψηφοδέλτιο και γενικότερα υπήρχε και σε μία αναμονή και ο πρώην βουλευτής, ο κ. Σολδάτος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, ήταν στην αναμονή γιατί δεν κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές και υπήρχε για μας το ρεπορτάζ. Ωστόσο, ο κ. Καβαδάς κράτησε χαμηλό προφίλ, επικεντρώθηκε στον αγώνα του και νομίζω ότι το αποτέλεσμα τον δικαίωσε και με τη στήριξη βεβαίως των πολιτικών του φίλων και της παράταξής του βεβαίως. Έτσι ακριβώς, όπως το είπατε. Ναι. Είναι ένα παιδί της τοπικής αυτοδιοίκησης, βοηθήθηκε από τους φίλους που είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο αγώνας είχε κάποια συγκεκριμένα στηρίγματα για στάδια. Ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση από τη μια μεριά που είναι σε ένα ψηφοδέλτιο μαζί του κυρίου Αραβανή που, ναι, μην ξεχνάτε, ήταν 140 άτομα εκεί. Μάνι-μάνι ενεργοποίηση του ψηφοδελτίου αυτό του δώσε μια δυναμική πυρήνα σε πολλά μέρη. Ναι. Άρχισε και δούλευε αυτό το κομμάτι όλο. Μετά ο Θανάσης είχε ένα χάρισμα με ανθρώπους που συνεργάζεται πάρα πολλά χρόνια στο εμπόριο. Ναι. Άρα έχει ένα πελατολόγιο μεγάλο. Οπότε και εκεί διείσδησε, πήρε στα αυτούσια από εκεί. Ναι, ναι. Και το ναι. άλλο, το τρίτο, πιστεύω το σημαντικό ήταν, έγινε και κινητοποίηση. Καταφέρε να κινητοποιηθούν οι ετεροδημότες. Ναι. Που αυτό τον ευνόησε. Ενώ αντιστοίχως το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι γνωρίζω, δεν ήρθαν πολλοί από την Αθήνα. Ενώ το Γενάρη ήρθε πάρα πολλοί κόσμος με προθυμία να ψηφίσει. Ναι. Αυτή τη φορά δεν ήρθε. Δεν ήρθε ο κόσμος να ψηφίσει. Και δεν είχε και τα χρήματα μεγάλη μερίδα κόσμου. Και τα χρήματα. Ήρθε απογοητεύτηκε, περίμενε κάποια πράγματα περισσότερο, δεν τα είδε. Ναι. Ίσως επειδή έφυγε τελευταίως τον Αύγουστο στη Λευκάδα, τώρα που να ξαναγυρίσει μετά από 15 μέρες πάλι πίσω, είναι τα έξοδα όλα αυτά. Σωστό. Όλα αυτά επηρεάσανε το αποτέλεσμα. Σωστό, σωστό. Έτσι κατάφερε και εκλέχτηκε. Εγώ πάλι του εύχομαι ολόψυχα, γιατί είναι ένα παιδί, γνωρίζει τα πράγματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορεί να βοηθήσει τη Λευκάδα, είναι νέος, έχει όρεξη για δουλειά και πιστεύω πως το εύχομαι ολόψυχα να τα καταφέρει. Κύριε Ζουριδάκη, από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε, στη Λευκάδα τα προβλήματα είναι πάρα πολύ οξυμένα. Για παράδειγμα, το νοσοκομείο
είναι κλειστή η παθολογική κλινική πόσους μήνες. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την έννοια ότι και με τη γέφυρα τώρα θα δούμε ένα πρόβλημα μπροστά μας, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα πινκ-πονγκ ευθυνών ποιος θα αναλάβει τη συντήρησή της, γιατί έχει παρέλθει και το εξάμηνο. Από εκεί και πέρα, πιστεύετε ότι έχει περιθώριο παρέμβασης ο βουλευτής κάτω από τη συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που είναι ήδη προαποφασισμένη? Δηλαδή, μήπως κάποια στιγμή του χρεώσουν παρεμβάσεις που δεν μπορεί να κάνει, άντε να πάει στον Υπουργό? Πήγαινε και ο κύριος και ο προηγούμενος βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Έγιναν κάποιες εξαγγελίες, κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά δεν είδαμε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, άμα δεν έχουμε χρήματα, τι να πετύχεις? Θα σας πω κάτι. Δεν είναι της κυβέρνησης βουλευτή. Οπότε, αν ήταν, θα του χρεώναν πολλά περισσότερα. Είναι της αντιπολίτευσης. Ναι. Μπορεί όμως και από το πόστο που έχει στην Αθήνα πάνω να διεισδύσει, είναι διεισδυτικός άνθρωπος, να πάει στα Υπουργεία να πιέσει με επερωτήσεις στη Βουλή. Έχει όπλα. Πολλά πράγματα, έχει όπλα. Όπλα να τα ασκήσει. Μέσα στη Βουλή μπορεί να ασκήσει, να κάνει επερωτήσεις, να πάει και στους Υπουργούς. Και να σας πω κάτι, και αυτοί πρέπει να το δεχτούν. Είναι, και από ό,τι γνωρίζω, είναι και ο μοναδικός βουλευτής των Ιωνίων Νήσων πλέον. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει άλλο βουλευτή στα Ιόνια νησιά, μόνο το Θανάσιο Καβατά. Οπότε είναι στο χέρι του, αν δουλέψει, πιστεύω θα βρει πόρτες ανοιχτές. Θα κουβεντιάσει. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν παλιά που ήταν μαύρο-άσπρο πλέον. Και πιστεύω και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να μην έχει λόγο να βοηθήσει και να βοηθήσει και τη Λευκάδα και να λύσει και τα προβλήματα της Λευκάδας. Εφόσον βέβαια μπορούν. Έβαλες ένα πολύ σωστό πράγμα το οικονομικό. Πιστεύω, ευελπιστούμε πως, Παναγιώτη μου, να έρθουν καλύτερες μέρες. Ευελπιστούμε, δηλαδή, να ηρεμήσει η χώρα. Αυτό το πράγμα κάθε 6 μήνες εκλογές, 7 κυβερνήσεις, 6 χρόνια. Δεν είναι και το ότι καλύτερο. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η χώρα να κυβερνηθεί. Σωστά. Να γίνει δουλίτσα. Εγώ εύχομαι και το ΣΥΡΙΖΑ να πετύχει. Πραγματικά να πετύχει. Το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Ο κόσμος έχει, πιστεύω, κουραστεί πλέον. Δεν είναι να αλλάζουμε τους πρωθυπουργούς σαν τα τραπεζομάτιλα ενός εστιατορίου. Συνέχεια. Πρέπει μια κυβέρνηση να δοθεί λίγο πίστοση χρόνο, να δουλέψει. Και πιστεύω μέσα από τη δουλειά θα καταφέρουν και πράγματα. Και μακάρι, από ό,τι ακούω τώρα, θα ευελπιστούν στο δεύτερο εξάμεινο του 2016 να πάμε στην ανάπτυξη. Όλα έχουν σχετικά και με το χρέος τι θα γίνει. Είναι πολλοί παράγοντες πλέον στην πολιτική τι πρέπει να γίνει για να βοηθηθεί η χώρα. Πιστεύω και οι Ευρωπαίοι να το δουν, να μας βοηθήσουν και με το χρέος. Γιατί αν δεν γυρίσουμε στην ανάπτυξη, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορεί με φόρους. Συνέχεια στην Σωστό. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα πολύ πιο γρήγορα και θα αρχίσουν να μειώνονται μετά και οι φόροι και να δει και ο κόσμος κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Εγώ έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Βεβαίως. Κύριε Ζουριδάκη, θέλω λίγο να περάσουμε σε τοπικό επίπεδο. Είστε γνώστης της αυτοδιοίκησης, είχατε θητεύσει και ως αντιδήμαρχος. Θα ήθελα να μου κάνετε με την απόσταση του χρόνου. Έχει συμπληρώσει ένα χρόνο ο κ. Ζακουνταϊδής και κάτι μήνες. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Υπάρχει μία αίσθηση ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει διάθεση συνένεσης και από την αντιπολίτευση. Από την άλλη, υπάρχει μία εκτίμηση ότι η περίοδος χάριτος του κ. Ζακουνταϊδή πρέπει να τελειώσει με την έννοια ότι είναι πολύ σωστό να συνειδητοποιεί ο κ. Ζακουνταϊδή τα προβλήματα που έχει παραλάβει. Από την άλλη, λένε κάποιοι ότι πρέπει να κληθεί και να δώσει και απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα αυτά. Θέλω τη δική σας εκτίμηση. Θέλω τη δική σας εκτίμηση για το πώς διαχειρίζεται το Δήμο η παράταξη Ζακουνταϊδή. Εγώ θα πω κάτι. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, τα λες πολύ πιο ωραία και πολύ πιο εύκολα. Ναι. Όταν έρχεσαι να διοικήσεις, τότε πραγματικά καταλαβαίνεις τα προβλήματα, μπαίνει στη γραφειοκρατία των προβλημάτων, γιατί από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ένα Δήμο είναι η γραφειοκρατία. Ναι. Αυτό το πράγμα στο ελληνικό κράτος, αν δεν μειωθεί η γραφειοκρατία, ο καλύτερος δήμαρχος να αναφέρει στον πιο επιστήμονα λαμπρό να τον βάλει, θα αποτύχει. Και εγώ θεωρώ ότι από τα μεγαλύτερα προβλήματα εδώ στην Ελλάδα είναι η γραφειοκρατία, όλη που ταλανίζει τα πάντα. Ένα το κρατούμενο. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, τα λες πολύ πιο ωραία, πιο εύκολα. Δεν χάνεις τίποτα, λες. Μάθαμε να κριτικάρε σαν μειοψηφία που ήταν τότε. Ήρθε όμως να γίνει η διοίκηση. Και τα πράγματα τα βλέπει και τα αντιμετωπίζει. Γι' αυτά πολλά που έλεγε δεν τα εφαρμόζει. Έρχεται στις γραμμές της δικές μας γιατί δεν μπορεί να διοικήσει. Είτε με αναθέσεις έργων που κάνει, είτε με αναγκάζεται να πάρει δίμηνες συμβάσεις κατά επιλογή. Όλα αυτά τα κάναμε κι εμείς. Αλλά τότε μας κατηγορούσε. Έρχεται όμως τώρα και τα εφαρμόζει και ο ίδιος. Ναι. Τα κάνει.
Από την πλευρά της μειοψηφίας πιστεύω όλες οι παρατάξεις, οι περισσότερες μπορούν να πω, όχι όλες, το παρέχουν στήριξη. Ναι. Και παρέχουν στήριξη για ένα καλό, για το καλό της Λευκάδας. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια καλύτερη Λευκάδα. Δεν είναι να συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας, ώστε να κάνουμε το μέρο μας και τον Καστό και τον Κάλαμο καλύτερο, πιο όμορφο. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι τώρα να κάνουμε στήρα αντιπολίτευση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το άσπρο μαύρο, να κερδίσουμε τι. Ό,τι καλό είναι και το βλέπετε, το ψηφίζουμε. Με ομόφωνες αποφάσεις. Ό,τι δεν μας αρέσει πραγματικά, το κριτικάρουμε. Πολλές προτάσεις, και πραγματικά το είπαμε για σε κάποια στιγμή, δεν τα παίρνει η πλειοψηφία. Σωστές προτάσεις από την αντιπολίτευση, από τη μειοψηφία, να τη συμπληρώσει. Ναι. Φέρνει ένα θέμα, ένα παράδειγμα. Που δεν είναι τέλειο. Ναι. Θυμάμαι και όταν είμαστε διοίκηση, πολλές φορές συμπληρώναμε τις αποφάσεις με τις προτάσεις της μειοψηφίας. Αυτό μέχρι στιγμής ελάχιστα έχει γίνει. Είτε λέμε είτε δεν λέμε, δεν τα λαμβάνω υπόψη. Θεωρείτε ότι δεν τα. Για πάντως δείχνει τη διάθεση την συνενετική. Δηλαδή, ακούγοντας τα δημοτικά συμβούλια που βγαίνουν και από το ραδιόφωνο και τα ακούει και ο κόσμος, υπάρχει μια. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν οι εντάσεις οι παρελθοντικές που μπορεί να υπήρχαν. Δεν υπάρχουν οι εντάσεις του παρελθόντος. Υπάρχει μια, πιστεύω, πολύ καλή συνεννόηση και σας είπα και όλοι οι περισσότεροι από την μειοψηφία προσπαθούμε σε αυτό το στόχο. Δηλαδή να βοηθήσουμε ώστε πραγματικά να πάει καλά η δημοτική αρχή γιατί θα πάει καλά ο τόπος. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ναι. Πάνω απ' όλα, τώρα να τα με το παραμικρό, να βγαίνουμε να κάνουμε ανακοινώσεις όπως γινόταν στο παρελθόν. Όπως βλέπετε δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι, η αλήθεια είναι. Και ένα κακό να δούμε, προσπαθούμε να το εξαμολύνουμε για το καλό της Λευκάδος, οτιδήποτε. Και θεωρώ πως έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να είμαστε μια στήρα αντιπολίτευση. Πρέπει να είναι μια αντιπολίτευση επικοδομητική, με προτάσεις, να βοηθήσουμε τη διοίκηση, να συνενέσουμε λίγο, να κάνουμε καλύτερες προτάσεις, να συμπληρωθούν οι προτάσεις, να γίνει δηλαδή ένα συγκερασμός απόψεων για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Παρέλαβε όμως ένα καλό Δήμο. Η Λευκάδα είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι. Υπάρχουν δήμοι που πραγματικά είναι πολύ, σε πολύ δύσκολη και τραγική. Η Πρέβεζα, για παράδειγμα, εδώ δίπλα, η Πρέβεζα. Παρέλαβε έναν οικοκυρεμένο δήμο και πραγματικά και αυτοί κάνουν αγώνα να διατηρήσουν αυτό τον οικοκυρεμένο δήμο. Σε αυτό, ναι, έχουν προβλήματα. Τα προβλήματα όταν ήταν στην μειοψηφία τα κατηγορούσαν, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Υπάρχουν προβλήματα. Είχανε με τα σκουπίδια, πήρανε φωτιά τα σκουπίδια. Βεβαίως. Με το νερό. Πολλά μέρη φέτος μείνανε χωρίς νερό. Υπήρχε ένα συνεχή αγώνα. Ήθελε αγώνα. Βέβαια, από την άλλη, υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα των σκουπιδιών, έτσι δεν είναι, γιατί είναι και μια διαδικασία περίπλοκη. Αλλά κάτι κινείται, έχω την εντύπωση, κύριε Ζουρδάκη. Είχαμε και ένα συμβούλιο τώρα το τελευταίο που έγινε, που είναι ο τελικός προγραμματισμός. Περιμένουμε και τους γείτονές μας από το Δήμο Βόνιτσας Αναχτωρίου εκεί πέρα τι απόφαση θα πάρουν. Ναι. Και η προηγούμενη διοίκηση τα τρέξαμε πολύ. Και η τωρινή διοίκηση συνεχίζει το τρέξιμο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τα σκουπίδια είμαστε κοντά στο τέλος και θα λυθεί διαπαντός το πρόβλημα της Λευκάδος. Ναι. Θα πάρει ένα-δύο χρόνια ακόμη, πιστεύω, γιατί η γραφειοκρατία είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι βραχνάς, πραγματικός είναι βραχνάς. Ωστόσο, κ. Ζουρυδάκη, θεωρείτε ότι έχει πάρει καλή μαγιά και από την προηγούμενη δημοτική αρχή ο κ. Σακονταϊδής, ότι βρήκε ένα δήμο στρωμένο και συνεχίζει βεβαίως αυτό το δρόμο. Και αυτοί αυτό το δρόμο και πιστεύω προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά βρήκαν έναν οικοκυρεμένο δήμο, δηλαδή ένα εξοικειωμένο δήμο, με καλές εισπράξεις. Δηλαδή τα οικονομικά στοιχεία, εμείς ξεκινήσαμε με ένα 800 το 11 εισπράξη, παραδώσαμε κοντά στα 5 εκατομμύρια εισπράξεις το 2014. Ναι. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Είναι νοικοκυρεμένα τα πράγματα. Δεν χρωστάει. Εντάξει, αναγκαστήκαμε τότε, πήραμε το δάνειο να εξωχρεωθεί ο κόσμος. Ναι. Αλλά δεν γίνονταν διαφορετικά. Αλλά είναι ο Δήμος Λευκάδος σε ένα καλό επίπεδο από το πλευρά του οικονομικού. Και θα σας θυμίσω τότε που λέγαμε τα αποθεματικά. Θυμάσαι πότε, πόσα χρήματα είπαν τότε που ήθελε η κυβέρνηση να πάρει τα αποθεματικά των Δήμων. 4 εκατομμύρια περίπου ήταν τα αποθεματικά του Δήμου. Ναι, ναι. Ήταν ένα μεγάλο ποσό. Έτσι. Μεγάλο ποσό. Όντως. Ένα μεγάλο ποσό. Εγώ πιστεύω πως η μειοψηφία γενικά συμβάλλει ώστε ο Δήμος να έχει μια καλή λειτουργία και μέσα στα Δημοτικό Συμβούλιο πιστεύω έχουμε μια καλή επικοινωνία και με τον Δήμαρχο και με τη Δημοτική Ομάδα όλοι και με τους αντιδημάρχους. Ισχύει αυτό. Και πραγματικά εγώ δεν έχω κανένα παράπονο και όποτε πήγα στο Δημαρχείο
τους επισκέπτομαι, που βάζω προβλήματα να ανταποκριθούν, να προσπαθήσουν να λυθούν τα προβλήματα, γιατί και έτσι πρέπει να είναι όμως. Ναι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα εμείς. Σωστό. Κέρδισε φίλος Δραγονταϊδής. Εμείς θα βοηθήσουμε να πετύχει αυτό το κομμάτι. Και γιατί... μετά από 5 χρόνια θα ξανακριθούμε πάλι όλοι. Φυσικά. Όποιος ασχοληθεί και ξανασχοληθεί με τα δημοτικά θα κριθεί, θα κάνει. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για μια καλύτερη Λευκάδα. Μάλιστα. Κύριε Ζουριδάκη, ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά που μετά από καιρό τα είπαμε ραδιοφωνικά. Θα τα λέμε και πιο συχνά, γιατί γενικότερα είστε ένας άνθρωπος αυτοδιοικητικός. Τα ξέρετε τα πράγματα καλύτερα και μας αρέσει έτσι να κάνουμε βόλτες σκέψεων και πολιτικών τοποθετήσεων. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στον Πρίσμα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό φθινόπωρο. Και υγεία πάνω απ' όλα. Η χώρα να βρει το δρόμο της. Ναι. Αυτό το ΕΣΠΑ επιτέλους να ανοίξει κάποια στιγμή. Να ανοίξει. Τα έργα, από ό,τι μαθαίνω, τρέχει ο διάβλος, θα ξανασυνεχιστεί να, συνεχιστεί να τελειώσει, το νοσοκομείο να τελειώσει. Είναι έργα σε εξέλιξη με τον κύριο Βόλη της Βασιλικής. Ναι. Και αυτό είναι έργα που πρέπει να τελειώσουμε και πρέπει να δούμε να ανοίξει το καινούργιο ΕΣΠΑ, να προσπαθήσουμε να εντάξουμε κάποια πράγματα. Εδώ η περιοχή του Ολεμένου έχει 2 μελέτες έτοιμες αυτή τη στιγμή για το ΕΣΠΑ. Είναι η ανάπλαση του κεντρικού δρόμου και είναι το τουριστικό καταφύγιο. Ναι. Ναι. Και ό,τι άλλη μελέτη καλή να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, γιατί πραγματικά αν δεν ανοίξει το ΕΣΠΑ, ό,τι και να λέμε, όσες και καλές προθέσεις να έχει ο κάθε δήμαρχος, δυστυχώς, σωστό, το λέω δυστυχώς, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Σωστό. Αυτό είναι, πρέπει να έχεις μελέτες έτοιμες, όριμες, όταν θα ανοίξει το ΕΣΠΑ. Ευελπιστώ μέσα αρχές 16, κάποια στιγμή να θα ανοίξουν αυτό το ΕΣΠΑ. Ναι. Να μπορέσουμε να βάλουμε ό,τι μπορούμε εκεί πέρα, ό,τι μας εγκρίνουν. Μόνο έτσι θα πάμε καλά. Μάλιστα. Πάνω στην ίδρυψη, πάνω σε αναπλάσεις, πάνω στα πάντα. Κύριε Ζουριδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Και εγώ. Να είστε καλά, χαρά μου.